Από το στρατηγείο του Τυρνάβου, ο αρχιστράτηγος και διάδοχος του θρόνου, Κωνσταντίνος, ετοιμάζεται να προελάσει στη Μακεδονία. Ένας δημοσιογράφος της εποχής γράφει στην ανταπόκρισή του. Στον Τύρναβον, ο στρατός είχε ήδη εξυπνήσει και πυρετοδόσε προετοιμάζεται για την προέλασή μου. Ζωηροί και εύθυμοι άντρες συνεπήρουν τον καθαρισμό του ηματισμού και του οπλισμού των. Εδίπλωναν τα αντίσκηνα και με το λίγον, εν εδιαπτό το ευθυμία, έτρωγον το συσίτιό των, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Ιν είπε εις λοχαγός του πεζικού και ή της είχε μεταδοθεί ως αστραπή». Αυτή είναι η τελευταία κουραμάνα που τρώμε στη Θεσσαλία. Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Μακεδονία. Η προέλαση συνεχίζεται. Καταλαμβάνεται η Ελασσόνα και το στρατηγείο του ελληνικού στρατού εγκαθίσταται στο Χάνι Χατζηγόγου. Ο ελληνικός στρατός έρχεται αντιμέτωπος με το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Τα οχυρωμένα από τους Γερμανούς στενά του Σαρανταπόρου. Ο Γερμανός οργανωτής του τουρκικού στρατού, Φόντερ Γκόλτς, είχε πει για αυτή την τοποθεσία. Τα στενά του Σαρανταπόρου θα γίνουν ο τάφος του ελληνικού στρατού. Γλυκιά μου και λατρευτή Ελένη, συγγράφω μόλις ευκαίρισα να σου υπώ ότι είμαι άριστα κατά την υγείαν μεθ' όλους τους υπερανθρώπους κόπους και δυσκολίας που υφιστάμεθα. Ό,τι κι αν σου γράψω δεν θα σου υπώ την αλήθεια, διότι η εκστρατεία μας υφ' όρους γίνεται με τα ελλειπή μας μέσα, εν μέσω χειμώνος και με τη αυτήν ταχύτητα, καταλαμβάνεις τι θα υπεί. Νηστική τας περισσότερας φοράς, άυπνη, βρεγμένη και κουρασμένη. Η μάχη του Σαρανταπόρου ή το σφοδροτάτη, ή το μία από τας μάχας που θα ομιλήσει η ιστορία. Η τοποθεσία Σαρανταπόρου που είχε επιλέξει η τουρκική διοίκηση για να οργανώσει την άμυνά της ήταν από τη φύση της ισχυρή, με εξαίρετα και ευρεία πεδία βολής. Στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι παρέταξαν την 22η Μεραρχία και τη Μεραρχία Νεαπόλεως με αποστολή τη σταθερή άμυνα στις οχυρωμένες τοποθεσίες Σαρανταπόρου και Λαζαράδων Βογκόπετρας. Κύριος σκοπός τους ήταν η απαγόρευση της προελάσεως του ελληνικού στρατού προς τα βόρεια. Το σχέδιο ενεργείας του ελληνικού γενικού επιτελείου προέβλεπε την καταμέτωπο επίθεση στα στενά Σαρανταπόρου με ταυτόχρονη και από τα δύο πλευρά υπερκυρωτική ενέργεια προς τα Σέρβια για την κατάληψη της γέφυρας του Αλιάκμονα, την αποκοπή της εκδείξεως του εχθρού και την καταστροφή του. Η στρατιά Θεσσαλίας, με 6 μεραρχίες, μία ταξιαρχία επικού και δύο αποσπάσματα Ευζώνων, στις 9 Οκτωβρίου 1912 επιτέθηκε στη γενική κατεύθυνση Σαρανταπόρο-Σέρβια. Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη μεραρχίες επιτέθηκαν εναντίον του τομέα Σαρανταπόρου. Η τέταρτη μεραρχία προέλασε μέσω των χωριών Λιβαδερό, Μεταξάς, Τριγωνικό, με σκοπό να βρεθεί στα νότα της εχθρικής παράταξης στα Σέρβια. Η πέμπτη μεραρχία επιτέθηκε εναντίον του τομέα Λαζαράδων Βογκόπετρας, με σκοπό να τον διασπάσει, να κινηθεί προς Κοζάνη και να κυκλώσει τελικά τα τουρκικά στρατεύματα. Η έκτη μεραρχία παρέμεινε στο χωριό Πετροτό ως γενική εφεδρεία. Οι Τούρκοι προέβαλαν στεναρή αντίσταση. Οι Έλληνες μαχητές είχαν να παλέψουν όχι μόνο εναντίον ισχυρά οργανωμένου αντιπάλου, αλλά και ενάντια στις εδαφικές και καιρικές δυσχέρειες. Τη νύχτα, 9 προς 10 Οκτωβρίου, οι τουρκικές δυνάμεις, μπροστά στο κίνδυνο περικύκλωσής τους από τη δεξιά πλευρά, μετά από επιτυχημένη ενέργεια της Τετάρτης Μεραρχίας, αναγκάστηκαν να συμπληκτούν εσπευμένα προς τα Σέρβια, εγκαταλείποντας το σύνολο του παιδινού πυροβολικού τους και μεγάλες ποσότητες εφοδίων και υλικών. Το ελληνικό γενικό επιτελείο αντιλήφθηκε την τουρκική σύμπληξη την επομένη το πρωί. Οπότε και διέταξε το σύνολο των δυνάμεών του να κατευθυνθούν προς τα στενά πόρτας και να καταδιώξουν τις συντισσόμενες εχθρικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τα Σέρβια. Η ταχεία και νικηφόρα έκβαση της μάχης του Σαρανταπόρου ανύψωσε το ηθικό του ελληνικού στρατού και άνοιξε τις πύλες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Εύνης, ακούμε το εχθρικό τηλεδόλων να βάλει εναντίον μας και ήδη εκρήγνενται οι οβίδες στην αριστερά πτέρυγά μας, πλησίον ενός λευκού οικίσκου, όπου ευρίσκονται μερικοί στρατιώτες. Ούτε
αναγκάζονται να μετατοπιστώσει διάλματος. Το πυροβολικό μας όμως έχει αρχίσει να βάλει κατά του εχθρού. Και ούτω το καθημόν βάλων τηλεβόλων, σιγά και άρχεται μονομαχία του πυροβολικού. Εις εκάστην βολήν του τηλεβόλου μας, αισθανόμεθα άμετρον θάρρος. Και εις κάθε ομοβροντία του, φωνάζομεν μπράβο, βάρα του, βάρα του. Συνεχίζοντας την προέλασή τους οι ελληνικές δυνάμεις, στις 10 Οκτωβρίου του 1912 καταλαμβάνουν τα Σέρβια, όπου οι υποχωρούντες Τούρκοι έχουν εκτελέσει 75 Έλληνες προκρήτους. Ο στρατός φτάνει στον Αλιάκμονα και καταλαμβάνει την Κοζάνη, όπου εγκαθίσταται το Γενικό Στρατηγείο. Η άποψη που επικρατεί στο στρατηγείο και συμμερίζεται ο Κωνσταντίνος είναι ότι η πορεία πρέπει να συνεχιστεί προς βορρά, με σκοπό την κατάληψη του μοναστηρίου και την ένωση με τα σερβικά τμήματα που προχωρούν προς τον νότο. Όμως οι πληροφορίες από τη Σόφια είναι ανησυχητικές. Οι Βούλγαροι προελάβουν στην Ανατολική Μακεδονία και κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη.